πάντα υπήρχαν κλεισίματα στην πόλη μας. Αν δεν με απαταμινεί μου, με βάση τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε στο δικό μας το σύλλογο και στα δικά μας μητρώα, οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείσαν το 2015 ήταν 13 ή 14, ένας αριθμός καθόλου ευκαταφρόνητος και μάλιστα σε σύνολο από το 2010-2011 και μετά με την έλευση της κρίσης αυτός ο αριθμός αγγίζει πλέον τις 100 και είναι ένα νούμερο το οποίο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι 100 συναδελφοί μας ξαφνικά έχουν βρεθεί στον δρόμο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι 100 οικογένειες έχουν βρεθεί με 1.000 προβλήματα στη ζωή τους. Και από την άλλη τη μεριά. Ναι, και έχουμε και τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις, όσοι υπήρχαν βέβαια, έτσι, όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ας μην ξεχνάμε και αυτό το γεγονός το οποίο είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες με το κλείσιμο μιας μεγάλης αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών, ελληνικής μάλιστα, όπου 450 εργαζόμενοι βρέθηκαν ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη στον δρόμο. Από την άλλη τη μεριά, σε ό,τι έχει σχέση με αυτό το είπατε, με τη μείωση των τζίρων, προφανώς και υπάρχει μείωση στους τζίρους, με βάση τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν από τις μελέτες που κάνει το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ένα Ινστιτούτο το οποίο πάντα πέφτει μέσα στις μελέτες της και στα στοιχεία τα οποία έχει. Φαίνεται πεντακάθαρα ότι η πτώση του τζίρου σε ό,τι έχει σχέση για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και κυρίως για διαστήματα που η αγορά ευελπιστεί ότι θα έχει καλύτερη κίνηση, κυρίως στις εκδοτικές περιόδους αναφέρομαι, για το 2015 σε σχέση με το 2014, είχε μια πτώση η οποία μπορεί να φτάνει γύρω στο 20-25% μεσοσταθμικά. Είναι ένα νούμερο το οποίο πράγματι είναι πολύ μεγάλο και δείχνει ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα στην κινητικότητα στην αγορά. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τις συνομιλίες και τις επαφές που έχουμε με τους συναδέλφους, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, όσο και σε επίπεδο χώρας, με τις συνομιλίες και με τις συναντήσεις που κάνουμε. Επομένως, τα προβλήματα στην αγορά εξακολουθούν να παραμένουν. Δυστυχώς, τα προβλήματα αντί να λύνονται, διωγγώνονται. Δυστυχώς, τα προβλήματα αντί να λύνονται, μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Οδηγώντας έτσι τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αργά ή γρήγορα στην ανάγκη, να βρεθεί στην ανάγκη να βάλει το λουκέτο.